Η χρονιά άρχισε με ένα ατύχημα. Σήμερα το πρωί, καθώς πηγαίναμε με τον πατέρα μου στο σχολείο και του διηγιόμουν τι μας είχε πει ο δάσκαλος, είδαμε ξαφνικά μπροστά στην είσοδο του σχολείου μαζεμένο κόσμο. Και ο δρόμος επίσης ήταν γεμάτος κόσμο. Ο πατέρας μου είπε αμέσως: «Κάτι κακό συμβαίνει. Άσχημα άρχισε η χρονιά». Μπήκαμε μέσα με μεγάλη δυσκολία. Το μεγάλο χολ ήταν γεμάτο από γονείς και παιδιά που οι δάσκαλοι δεν κατάφεραν να τα κάνουν να γυρίσουν ξανά στις τάξεις τους. Όλοι ήταν στραμμένοι προς το γραφείο του διευθυντή και άκουγε σκόρπιες κουβέντες. «Καημένο παιδί», «Κακομύρη Ρομπέρτη». Στο βάθος, ανάμεσα στο πλήθος, ξεχώριζε το κράνος ενός τροχονόμου και το φαλακρό κεφάλι του διευθυντή. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα ένας κύριος με ψηλό καπέλο και όλοι ψιθύρισαν: «Ο γιατρός, ο γιατρός». Ο πατέρας μου ρώτησε το δάσκαλο: «Τι συνέβη?» «Πέρασε η ρόδα πάνω στο πόδι του», απάντησε ο δάσκαλος. «Του σπάσε το πόδι», είπε κάποιος άλλος. Ήταν ένα παιδί της Δευτέρας. Την ώρα που ερχόταν σχολείο, είδε ένα μικρό της πρώτης που είχε ξεφύγει από το χέρι της μητέρας του, είχε σκοντάψει και είχε πέσει στη μέση του δρόμου. Ένα αμάξι πλησίαζε εκείνη την ώρα. Το παιδί όρμησε, άρπαξε το μικρό και το τράβηξε παράμερα. Δεν πρόλαβε όμως την τελευταία στιγμή να τραβηχτεί γρήγορα και το αμάξι πέρασε πάνω στο πόδι του. Καθώς μας διηγόντουσαν τα γεγονότα, μια κυρία όρμησε μέσα στο χόλ σαν τρελή, προσπαθώντας να ανοίξει δρόμο μέσα στο πλήθος. Ήταν η μητέρα του Ρομπέρτη που είχαν στείλει να φωνάξουν. Μια κυρία έπεσε πάνω της, σφιχταγκαλιάζοντάς την και ξεσπώντας σε λυγμούς. Ήταν η μάνα του μικρού. Και οι δυο μαζί ρίχτηκαν προς το δωμάτιο και ακούστηκε μια απελπισμένη φωνή: «Τζούλιο μου, μωρό μου». Εκείνη τη στιγμή ένα αμάξι σταμάτησε μπροστά στην είσοδο. Σε λίγο φάνηκε ο διευθυντής με το παιδί στην αγκαλιά του. Ο μικρός ακουμπούσε το κεφάλι του στους ώμους του διευθυντή. Το πρόσωπό του ήταν κάτασπρο και τα μάτια του κλειστά. Απόλυτη σιωπή βασίλευε. Μόνο οι λυγμοί της μάνας ακούγονταν. Ο διευθυντής σταμάτησε για λίγο κατάχλωμος και ανασήκωσε λίγο το μικρό ανάμεσα στα δυο του χέρια για να το δείξει στο πλήθος. Τότε δάσκαλοι, δασκάλες, γονείς, παιδιά ψιθύρισαν όλοι μαζί. «Μπράβο Ρομπέρτη, μπράβο αγόρι μου», και του έστελναν φιλιά. Όσοι βρίσκονταν γύρω του το αγκάλιαζαν και τον φιλούσαν. Ο μικρός μισάνοιξε τα μάτια και ψιθύρισε: «Η πλάκα μου». Η μητέρα του άλλου μικρού του την έδειξε κλαίγοντας και είπε: «Θα στη φέρω εγώ, γελούδι μου, θα στη φέρω εγώ». Με το άλλο χέρι προσπαθούσε να κρατήσει τη μάνα του πληγωμένου παιδιού που είχε σκεπάσει με τα χέρια της το πρόσωπό της. Βγήκαν έξω, ακούμπησαν απαλά το παιδί μέσα στο αμάξι και αυτό ξεκίνησε. Τότε όλοι ξαναγυρίσαμε στις τάξεις μας σιωπηλοί.